Συνεδρίασε σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με επίκεντρο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος καθώς και την πορεία υλοποίησης του προγράμματος πολιτικής προστασίας Αιγής. Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αφού σήμερα βρίσκεται στην Ξάνθη. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία επισημάνθηκε ότι το 2024 σηματοδοτεί την επέτειο 75 ετών σύναψης διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Ινδονησίας, εκφράστηκε η αμοιβαία βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως ο τουρισμός και η γαλάζια οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός απίφθινε πρόσκληση στην Ινδονησία να συμμετάσχει με αντιπροσωπεία της στο 9ο Aurasian Conference που θα φιλοξενήσει η Ελλάδα το 2024. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για θέματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για τις απώλειες κατά τον βομβαρδισμό του Ινδονησιακού νοσοκομείου στη Γάζα και επανέλαβε την ανάγκη ανθρωπιστικών παύσεων και σεβασμού του ανθρωπιστικού δικαίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η λύση για βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι πολιτική και είναι η λύση δύο κρατών. Υπογράμμισε τέλος την προσήλωση της Ελλάδας και της Ινδονησίας στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας ως αρχή για την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Στο μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται με επίκεντρο το δυστύχημα των Τεμπών. Σε μια μαραθώνια συνεδρίαση που ξεκίνησε στις 10 το πρωί και ολοκληρώνεται τουλάχιστον στις 10 το βράδυ, συζητά σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικών επιτροπών σχετικά με τη Σύμβαση 717 της τηλεδιοίκησης του σιδηροδρόμου. Πάντως, ο Πρωθυπουργός επικεντρώνεται στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, με πρωταρχικό φυσικά την ακρίβεια. Ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα είναι και η στελέχωση του ΕΣΥ, το οποίο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις. Τώρα ξαναπαίνουν οι μηχανές μας μπρος. Ήδη έχει εξαγγελθεί και βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης ένα πρόγραμμα προσλήψεων πολλών χιλιάδων, 10.000 όπως λέμε εμείς, επαγγελματιών υγείας στο βάθος των επομένων 3,5 ετών. Δυστυχώς επίσης δεν μπορούμε να δώσουμε μισθούς Γερμανίας. Δεν μπορούμε να δώσουμε στους Γερμανίες. Άρα εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε πραγματικά είναι, και αυτό να ξέρετε στο Υπουργείο Υγείας και τον Υπουργό μας, τον κύριο Χρυσοχοίδη και την αναπληρωτή, την κυρία Καπιδάκη και τον συνάδελφο, τον κύριο Θεμιστοκλέος, μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Δηλαδή πραγματικά σκεφτόμαστε με ποιο τρόπο, ακόμη συζητώντας και τον τρόπο με τον οποίο αυτό καθ' αυτό το ΕΣΥ. Να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στο νέο προσωπικό, δηλαδή στους νέους επαγγελματίες υγείας, να θεωρήσουν ότι είναι ευχάριστο και ωραίο και με προοπτική να εργάζονται στο ΕΣΥ.